Αντίθετο στο δικαίωμα της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας πάντως τόνισε ότι η επίσημη θέση της Εκκλησίας θα διατυπωθεί μετά από σύγκληση όλης της ιεραρχίας όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει το επίμαχο νομοσχέδιο. Δεν μπορούμε να καναγκάσουμε έναν άνθρωπο να του πούμε θα ζήσει έτσι, θα ζήσει έτσι. Δεν θα το επιτρέψουμε όμως να μας αλλάξει τη σύνθεση της κοινωνίας. Δεν θα έχει ένα παπά και ένα μαμά. Δύο παπάδες, δύο μαμάδες. Την ελευθερία την σεβόμαστε για τον κάθε άνθρωπο. Το να μου αλλάξει τον τρόπο ζωής δεν το επιτρέπω. Τη στιγμή που το νομοσχέδιο διχάζει πολίτες και κόμματα για μείζον ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μίλησε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, που τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών, την ώρα που στη Νέα Δημοκρατία πολλά στελέχη εμφανίζονται επιφυλακτικά. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως επιφυλάξεις. Καταλαβαίνω. Δεν τις συμμερίζομαι μάλλον. Τις κατανοώ όμως πλήρως. Αλλά από την άλλη, πρέπει κανείς να σκεφτεί, αν μη τι άλλο, ότι είναι μια κοινωνική πραγματικότητα και πίσω ότι υπάρχει ζήτημα δικαιωμάτων των παιδιών. Υπάρχει ανάγκη μιας ευρείας ενημέρωσης για το ζήτημα. Υπάρχουν δεκάδες ζητήματα που αφορούν τον κοινωνικό τομέα, το οικογενειακό δίκαιο, το ψυχολογικό, το εκκλησιαστικό. Μάλιστα. Υπάρχουν δεκάδες ζητήματα. Δεν είναι του παρόντος να συζητηθεί αυτό το θέμα. Θέση για το ζήτημα πήρε ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ κλήθηκε να απαντήσει αν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για το επίμαχο νομοσχέδιο. Ισότητα σημαίνει ισότητα, δεν σημαίνει μισή ισότητα. Θα βάλετε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Προφανώς και πρέπει να την ψηφίσουμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι φρέσκο στην κοινωνία μας. Είναι φρέσκο. Και εγώ ίδιος σπάω πολλά ταμπού. Το θέμα της υιοθεσίας είναι κυρίως το θέμα του παιδιού. Της δυνατότητας του παιδιού να είναι ευτυχισμένο. Και όχι δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν παιδιά. Η ομοφιλοφιλία δεν γίνεται επειδή κάποιος σε κολλάει ή σε επηρεάζει. Οι γονείς πρέπει κάποτε να το καταλάβουν και να το εμπεδώσουν στον καθρέφτη τους. Το Πασόκ διαχρονικά έχει ταχθεί υπέρ όλων όσων διασφαλίσουν αυτή την πραγματική ισότητα. Όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών, η κυβέρνηση θα το καταθέσει μέσα στην τετραετία.